Μας την πρόσωπο Φωτεινάκη, τη γνωρίσαμε πριν από πολύ λίγο καιρό στην εκπομπή μας. Της είπα ότι θέλω να τα λέμε πιο συχνά. Μ' αρέσει ο τρόπος που μας συζητάμε μάλλον τα θέματα που μας απασχολούν και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ να συζητήσουμε για ένα θέμα που εμείς οι γονείς. Έχεις παιδάκια? Έχω παιδάκια. Έχεις παιδάκια. Λοιπόν, εμείς οι γονείς πολύ συχνά το συζητάμε. Και νομίζω το συζητάμε κυρίως οι νέοι γονείς, στο πρώτο παιδί. Έτσι. Δεν συμφωνώ στην ιδέα ότι το παιδί έρχεται στο κρεβάτι. Εμείς μαθαίνουμε στο παιδί. Όταν είναι μωρό, το παιδί δεν έχει περπατάει και έρχεται στο κρεβάτι. Mm-hmm. Εμείς το ξεκινάμε αυτό του κρεβατιού, γιατί είναι η δικιά μας ανάγκη να είμαστε κοντά στο μωρό μας, η δικιά μας ανάγκη να το ακούσουμε, μήπως κάτι συμβεί, μήπως. Μετά η δικιά μας ανάγκη να έχουμε αγκαλιά αυτό το πλασματάκι με τη φανταστική μυρωδιά της μωρουδήλας. Και μετά κάποια στιγμή ξεκινάνε και οι δικές του ανάγκες, ότι καλύτερη αγκαλιά δεν υπάρχει, γιατί να πάω μόνο μου στο άλλο δωμάτιο. Ακριβώς. Σε μια παγωμένη κούνια. Εδώ θα είμαι. Λοιπόν, για ύπνος, πάμε να μου πεις. Ναι, ύπνος μαζί με το παιδί μας. Τα καλά και τα κακά. Έτσι, γιατί έτσι. Σίγουρα ούτε μόνο άσχημα πράγματα μπορεί να πάρει το παιδί από αυτό, ή και οι γονείς, ούτε μόνο καλά. Παίζουν και τα δύο. Ωραία. Να πούμε ότι πρόσφατα είχαμε πια μελέτες που μας δείχνουν ότι έχει και καλά πράγματα ο ύπνος με το παιδί. Παλιότερα υπήρχε ένα ταμπού, Ελένη, και πολλοί γονείς ντρεπόντουσαν να πούν ότι φέρνουμε το παιδί στο κρεβάτι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα ωφέλη του ύπνου με το παιδί και να πούμε καταρχήν ότι είναι η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του παιδιού. Ένα ερωτηματικό εκεί όμως, και δεν θα σας διακόψω. Όσα θες. Οι ανάγκες του παιδιού μέχρι ποια ηλικία? Ειδικά, είναι και normal να πηγαίνω έρχεται. Ωραία. Ειδικά στην βρεφική ηλικία, καλά, δεν το να το έχουμε κοντά μας, ανέβασε ηλικία, έχει άμεση ανταπόκριση. Θα σου πω κάτι, βιβλιογραφικά δεν τοποθετούμε ηλικία. Αλλά θα βάλουμε σήμερα ερωτήματα και για το πόσο συχνά το παιδί στο κρεβάτι και μέχρι πότε το παιδί στο κρεβάτι. Και για να σου δώσω μια απάντηση, θα πρότεινα ως ειδικός ότι μέχρι τα 5 πρέπει οπωσδήποτε το παιδί μας πια να έχει τοποθετηθεί στο κρεβάτι του. Κάποιοι θα πούν, θα αυτονομηθεί μόνο του και θα πάει από μόνο του. Δεν είναι έτσι. Θεωρώ ότι εμείς θα χτίσουμε το δρόμο για να φτάσει το παιδί μας, όπως είπε, Ελένη, στο κρεβάτι. Το πρώτο λοιπόν όφελος της συγκίνησης, όπως λέγεται, του ύπνου με το παιδί, είναι η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του. Ακούω το παιδί μου, το αφουγκράζω και ανταποκρίνομαι σε αυτό. Επίσης, μπορούμε να δούμε ότι βοηθάει πάρα πολύ στη ρύθμιση της αναπνοής του μωρού. Έχουν υπάρξει μελέτες γι' αυτό, της θερμοκρασίας του σώματος. Όμως, εδώ θέλω να συμπληρώσω κάτι. Και γιατί στο κρεβάτι μας και όχι στο παρκοκρεβατάκι του δίπλα μας. Να μην κουμπάει επάνω στο κορμί μας και παίρνει αυτή όλη τη θερμότητα και τη μυρωδιά μας. Πολύ ωραία. Ένα είδος συγκίνησης είναι και αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Κοιμόμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά ο καθένας έχει το δικό του όριο, το δικό του κρεβατάκι. Mm. Πολλοί γονείς όμως, και ιδιαίτερα οι θυλάζουσες μητέρες, Ελένη, βολεύονται πολύ και εξυπηρετούνται έχοντας το μωρό τους στο κρεβάτι μαζί για να αποφύγουν πολλά ξυπνήματα τη για νύχτα. Για μένα, και θα σε ξαναδιακόψω, τσάμπα ορκίστηκα, δεν θα σε διακόψω. Θέλω να σου πω ότι οι γυναίκες οι οποίες θυλάζουν, και επειδή έχω περάσει και από αυτήν την φάση ζωής, επειδή είναι πάρα πολύ κουρασμένες, γιατί όλη μέρα τρεις ώρες δίνουν το στήθος, ρεύουν, αλλάζουν. Μέσα στη μέρα η πνηλία που έχεις, είσαι μονίμως κουρασμένος. Είναι φάνταστη, βέβαια. Πραγματικά. Είναι, εγώ πάντα φοβόμουν μην το πλακώσω. Δηλαδή, εγώ φοβόμουν και την ώρα του θυλασμού, έλεγα αυτά τα 3 ώρα το πρωί. Mm. Και αν φύγω έτσι και πέσει το κεφάλι μου κάτω και μου φύγει το παιδί από τα χέρια, ή ακόμα και αν το πάρω στο κρεβάτι, πέσω επάνω του και το. Το πλακώσω. Τώρα βάζεις ένα. Με φοβίζει πάρα πολύ αυτό. Αυτό είναι από τα βασικά αρνητικά θέματα ασφάλειας. Θα το δούμε σε λίγο. Να πάμε όμως στα θετικά και να πούμε και τον ισχυρό συναισθηματικό δεσμό. Μελέτες δείχνουν ότι όταν κοιμόμαστε μαζί με το μωρό, αγκαλιά με το μωρό, μπορεί να ενισχυθεί πάρα πολύ ο δεσμός, ο βαθύτερος δεσμός. Και από εκεί και πέρα δείχνουν οι μελέτες ότι τα παιδιά μπορούν να γίνουν και πιο αυτόνομα μέσα στη μέρα, σαν να χορταίνουν λίγο το γονιό το βράδυ και το πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας να είναι πιο ανεξάρτητα, αλλά και ως ενήλικες, γιατί έχουμε μακρόχρονες μελέτες που μας φτάνουν στην ενηλικία. Δείχνουν να είναι σε πιο καλή συμπεριφορά, με πιο καλή συμπεριφορά, με λιγότερο φόβο και άγχος και με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Τώρα βέβαια φτάνουμε ακριβώς στο πόσο συχνά και μέχρι πότε και πάμε, Ελένη, να δούμε τι παγίδες κρύβει η συγκίνηση. Η πρώτη παγίδα είναι αυτό που είπες, η εξάντληση των γονιών. Εγώ θέλω πριν το κλείσουμε να ξαναδώ και να διαβάσω μία-μία πρόταση. Βεβαίως. Για να μην μείνει στο κεφάλι τα θετικά της ιστορίας, αν γίνεται.
Άμεση ανταπόκριση λοιπόν σε ανάγκες του βρέφους, παιδιού. Βέβαια, είμαστε εκεί, τα καταλαβαίνουμε όλα. Mm-hmm. Βοηθά στη ρύθμιση της αναπνοής, θερμοκρασίας και του ρυθμού καρδιάς του βρέφου. Έτσι. Πολύ ωραία. Έχουμε μείνει στα μωράκια όμως. Δεν λέμε για λίγο μεγαλύτερο. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε στο βρέφος. Πάμε στο ισχυρότερο συναισθηματικό δεσμός μεταξύ γονιού παιδιού, που αυτό ισχύει για όλες τις ηλικίες. Ακριβώς. Αφορά και την ηπιακή και μετέπειτα. Περισσότερη αυτονομία και ανεξαρτησία του παιδιού στη διάρκεια της μέρας. Στην παιδική ηλικία. Ακριβώς. Γιατί νύχτα δεν το συζητάς όμως. Ενήλικες με υψηλή αυτοεκτίμηση, λιγότερο άγχος και φόβο, καλύτερη συμπεριφορά. Ναι. Μα όμως η ερώτησή μου είναι, τι λείπει στο παιδί λοιπόν το οποίο μπορεί να σου κάνει βουτιά στο κρεβάτι και στα 8 και στα 10. Ναι. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι το παιδί που έχει μάθει έτσι, ακόμα και όταν θα ξεμάθει και θα πάει στο δωμάτιό του και στο κρεβάτι του, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια βράδια να μην το δεις. Να ξυπνήσει και να το βρει εκεί στη μέση. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα παιδιά θα έρθουν στο κρεβάτι μας. Γιατί το αυτονόητο, γιατί όπως είπες, η πιο θερμή αγκαλιά είναι η αγκαλιά των γονιών. Επειδή φοβούνται. Από την παιδική ήδη ηλικία ξεκινάνε οι παιδικές φοβίες, το σκοτάδι, οι σκιές, τα φαντάσματα, τα ακούμε εμείς οι μαμάδες και τα παιδάκια μας έρχονται να χωθούν για να τα σώσουμε. Βέβαια, με το να τα κρατήσουμε στο κρεβάτι, δεν τα σώζουμε ακριβώς, δεν τα μαθαίνουμε να διαχειρίζονται το φόβο τους. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορεί να έρθουν επειδή τους λείπουμε. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές ότι όταν οι γονείς λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι, το παιδάκι έχει την ανάγκη να πάει να τρυπώσει για να πάρει λίγο από τους γονείς. Να αισθανθεί αυτή την εγκύτητα με τους γονείς που το κάνει να αισθάνεται καλύτερα. Αυτοί είναι λόγοι λοιπόν που τρυπώνει στο κρεβάτι μας. Αν όμως παρατρυπώνει στο κρεβάτι μας, μπορούμε να δούμε τώρα τα αρνητικά και να πούμε ότι αφενός έχουμε φτωχή ποιότητα ύπνου. Δεν λέμε τώρα για τα βρέφη που είναι ακίνητα και δεν έχουν ακόμα αναπτύξει την κίνηση, αλλά λένε ξέρουμε ότι εκεί τα νήπια. Αν όμως έχουμε φτωχή ποιότητα ύπνου, γιατί είπαμε, είναι οφειλή. Ξυπνάμε συνεχώς. Ακριβώς. Όταν έχουμε όμως τα νήπια, ξυπνάμε με τα ποδαράκια στο κεφάλι, υπάρχει ένας πάρα πολύ ανάστατος ύπνος και καταλήγουμε που πολλές φορές ο μπαμπάς να φεύγει τελείως από το κρεβάτι και να τον συναντάμε κάπου στον καναπέ, στο παιδικό δωμάτιο και θα σου πω από αληθινά περιστατικά του γραφείου ότι αυτό μπορεί να κρατήσει και για πάντα. Έχω ραντεβού στο γραφείο μου που είναι 18 ετών ο γιος και κοιμάται με τη μαμά στο κρεβάτι και ο μπαμπάς στο παιδικό του δωμάτιο. Θα μου πεις είναι ακραίο. Συμβαίνουν και αυτά. Από εκεί και πέρα βλέπουμε, όπως είπαμε, ότι αντί να μάθουμε το παιδί να διαχειρίζεται το φόβο, το καθησυχάζουμε, ενώ εμείς θέλουμε να του εξηγήσουμε τι δεν πρέπει να φοβάται στη ζωή και να το οχυρώσουμε, γιατί μεγαλώνουμε παιδιά για να ζουν χωρίς εμάς, ναι. Και αυτό ξεκινάει από την πρώτη μέρα. Και βέβαια βλέπουμε ότι τίθενται θέματα ασφάλειας, όπως είπες, η δυσκολία του παιδιού να αποχωριστεί το γονεϊκό κρεβάτι, γιατί άντε μετά να του πω, τώρα ήρθε η ώρα να φύγεις, έτσι. Και η σύγχυση ρόλων. Πολλές φορές απορρίψει το παιδί όταν αυτό το stop με το κρεβάτι του μπαμπά και της μαμάς γίνεται σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή, ξαναλέω, 8-10 ετών, γιατί δεν μιλάω εγώ για τα βρεφάκια. Ναι. Μιλάω για το λίγο παραπάνω. Βεβαίως, βεβαίως, και καλά κάνεις. Ναι. Η απαγόρευση της εισόδου στο δωμάτιο των γονιών είναι μία απόρριψη για το παιδί. Και ειδικά όταν γίνει ξαφνικά και μετά από μια μακρόχρονη πορεία που μαζί κοιμόμαστε, τι έγινε ξαφνικά, γιατί πρέπει εγώ να φύγω και πού να πάω, ναι, είναι ένα βαθύ αίσθημα εγκατάλειψης πολλές φορές. Γι' αυτό και η πρόταση, η δικιά μου τώρα, είναι η εξής. Ναι, στη συγκίνηση, εφόσον λειτουργεί για την οικογένεια, αλλά όταν αυτό γίνεται συνθήκη και κοιμόμαστε μαζί κάθε μέρα και το παιδί μεγαλώνει έτσι, δεν θα μπορέσει εύκολα να αποχωρήσει το δωμάτιό μας και μετά θα σταθούμε εμπόδιο στο να μπορεί να διαχειρίζεται, όπως είπαμε, και τους φόβους του, αλλά και να αυτονομηθεί. Και νομίζω ένα πολύ ωραίο ερώτημα μπαίνει και για τον ύπνο, τον κοινό ύπνο στις μονογονεϊκές οικογένειες. Τι γίνεται όταν δεν υπάρχει ο μπαμπάς μες στο σπίτι, γιατί ζει σε άλλο σπίτι. Σωστό. Ή σε μεικτές οικογένειες. Τι γίνεται όταν ξαναπαντρεύομαι και έχω ένα νέο σύντροφο στο σπίτι. Εκεί βάζω τα παιδιά μου στο κρεβάτι. Τίθενται και τέτοια ερωτήματα. Διότι. Τι απαντάς. Θα σου πω το εξής, Ελένη. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, και το βλέπω πολύ συχνά, ή και σε μαμάδες που έχουν μπαμπάδες που ταξιδεύουν ή που δουλεύουν στο εξωτερικό, πολλές φορές το παιδί καταλήγει στο κρεβάτι. Και μπορεί να είναι και η ανάγκη της μαμάς. Μπράβο, και η μαμά καλύπτει. Όχι, βέβαια, και η μαμά καλύπτει το δικό της συναισθηματικό κενό εκεί. Mm-hmm. Την αγκαλιά που της λείπει, τη μοναξιά της. Γίνεται όμως όλο αυτό εις βάρος του παιδιού, το οποίο έχει δικαίωμα να οριοθετείται κι αυτό και να ξέρει ότι εδώ είναι ο χώρος μου και μου ανήκει. Και στη μεικτή οικογένεια, βέβαια, που έρχεται ένας νέος σύντροφος ή μια νέα σύντροφος στο σπίτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί να μπορεί να αισθάνεται ότι δεν είναι ανάγκη να μοιράζεται το κρεβάτι με έναν άνθρωπο που δεν του είναι οικείος, ακόμα τουλάχιστον, και μπορεί να μην νιώθει ιδιαίτερη ασφάλεια συναισθηματική μαζί του. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στο ότι μοιραζόμαστε το κρεβάτι μας ή τελικά μαθαίνουμε το παιδί μας ότι έχει δικαίωμα να έχει το χώρο του, αλλά όταν ένα βράδυ
αισθανθεί την ανάγκη να τρυπώσει σε εμάς, δεν θα το διώξουμε κακήν κακός, δεν θα είμαστε απόλυτοι, δεν θα το απορρίψουμε όπως είπες, θα το εξηγήσουμε όμως ότι ο δικός του χώρος είναι εκεί, στο δικό του δωμάτιο, είναι ευπρόσδεκτο σε εμάς, αλλά δεν ανήκει εκεί. Αυτά είναι πολύ σωστά και πολύ ωραία που λες. Θέλω και κάτι τελευταίο να μας πεις όμως, σε κάποιες μανούλες που μπορεί να είναι λίγο απελπισμένες, το ότι το έχω κάνει 5 βράδια συνεχόμενα, το παιδί έρχεται συνέχεια, δεν μπορώ, νιστάζω. Κλείνω τα μάτια μου και λέω, δεν βαριέσαι, ας πέσει και αυτό δίπλα, δεν μπορώ. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η μαμά, η κουρασμένη, παύλα, απελπισμένη, που το έχει κάνει 5, 6, 10, 15 βράδια και κάποια στιγμή λέει, δεν αντέχω άλλο. Ωραία. Ας ξαμπλώσει να κοιμηθώ κι εγώ. Λοιπόν, η κουρασμένη μαμά καταρχήν θα πρέπει να δει την αυτοφροντίδα της, γιατί κάτι εκεί μπορεί να έχει παραμεληθεί. Αλλά αν πάμε για το παιδί, θα χρειαστεί να φέρει το παιδί σε εξοικείωση με το παιδικό δωμάτιο. Δηλαδή δεν περιμένουμε το βράδυ να πάμε να του πούμε κοιμάσαι εδώ. Παίζουμε την ημέρα στο παιδικό δωμάτιο, το βάζουμε να βάλει τα αγαπημένα του παιχνίδια εκεί, διαλέγουμε σεντονάκια που να του αρέσουν, το κάνουμε να το αγαπήσει το παιδικό δωμάτιο. Ώστε όταν πάει εκεί να αισθάνεται ότι οπ, εδώ είναι μια φωλιά για μένα. Mm-hmm. Δεν είναι ένα ξένο αποστηρωμένο περιβάλλον που δεν το έχω μάθει. Άρα η οδηγία είναι πέραν του μετακομίζουμε το παιδί και το μεταφέρουμε, να το πω έτσι, στο κρεβάτι του, φροντίζουμε μέσα στη μέρα να εξοικειωθεί το παιδί με το περιβάλλον του παιδικού δωματίου. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Φρόσου Βοτεινάκη, που ήσουν και σήμερα κοντά μας. Και εγώ. Και εμείς τα ξαναλέμε πολύ σύντομα.